Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους και μέσω των μέσων ενημέρωσης και σε όλη την κοινωνία της ΚΟΚ, καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Έχουμε φτάσει σε ένα τελικό στάδιο που είναι μια περίοδος έντονων διεργασιών σε κοινωνικό επίπεδο που έχουν σχέση με τις επικείμενες εκλογές. Έχουμε φτάσει πλέον 4 μήνες πριν από τις εκλογές και επομένως είναι λογικό οι διεργασίες να οξύνονται. Βεβαίως παρατηρούμε ότι υπάρχει μια δυστοκία σε όλες αυτές τις διεργασίες που γίνεται και αυτό δεν είναι τυχαίο. Νομίζω ότι οφείλεται στη δύσκολη οικονομική περίοδο που περνάμε και οφείλεται και στη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος μας σαν μηχανισμός παραγωγής πολιτικής και σαν μηχανισμός επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων που έχουν σχέση με την τοπική εξουσία. Εμείς θέλουμε να δηλώσουμε ότι μέσα σε αυτή τη διεργασία θα συμμετέχουμε στις επόμενες εκλογές. Θα είμαστε παρόντες στις επόμενες εκλογές. Και αυτό όχι γιατί θέλουμε να εξυπηρετήσουμε κάποια προσωπική υπόθεση, αλλά γιατί νομίζω ότι έχουμε συνδέσει την παρουσία μας στα πολιτικά πράγματα της ΚΟΜ με τη διεκδίκηση σημαντικών πραγμάτων και θα πω δύο πράγματα παρακάτω γι' αυτό. Θέλω να γίνει κατανοητό ότι η παρουσία μας έχει σχέση με τη διεκδίκηση των λύσεων στα τοπικά προβλήματα. Αυτό είναι το κεντρικό μοτίβο γύρω από το οποίο εμείς θα πορευτούμε στο επόμενο διάστημα. Παράλληλα, πρέπει να δηλώσουμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε οποιασδήποτε διεργασίες με όλα τα κοινωνικά σχήματα, πολιτικά σχήματα που θα παρουσιαστούν σε τοπικό επίπεδο, γιατί ο στόχος είναι, επειδή περνάμε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, επειδή η Δημοτική Αρχή που θα εκλεγεί θα είναι για 5 χρόνια και επειδή θα διαχειριστεί την τοπική ιστορία, την τοπική εξουσία για 5 σημαντικά χρόνια μετάβασης από ένα μοντέλο διαχείρισης της πολιτικής που το γνωρίσαμε στο παρελθόν και έχει χρεοκοπήσει ένα καινούριο μοντέλο της πολιτικής. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να συμβάλλουμε και εμείς στο μέτρο των δυνατοτήτων μας ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή επιλογή σε επίπεδο ηγετικής ομάδας της κοινωνίας μας, η οποία θα κληθεί να διαχειριστεί τα επόμενα χρόνια την τοπική εξουσία. Τώρα, δύο λόγια για τη δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε. Κοιτάξτε να δείτε. Όλοι ξέρουμε ότι σε επίπεδο κράτους δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Η ΚΑΠ, όπως λέγονται, και η ΣΑΤΑ, δηλαδή τα χρήματα που έρχονται από το κεντρικό κράτος στο τοπικό κράτος, έχουν περιοριστεί στο 50% περίπου και με βάση τις δανειακές δεσμεύσεις της χώρας και την όλη κατάσταση της ύφεσης που επικρατεί, αυτά θα συρρυκνωθούν ακόμα περισσότερο. Το πρόγραμμα που έχει σχέση με τη χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος κάποιων έργων σε επίπεδο Δήμων έχει σχεδόν μηδενιστεί, δεν υφίσταται καν. Επομένως, η κύρια προσπάθεια που πρέπει να γίνει πλέον είναι στους τοπικούς πόρους, στην τοπική φορολογία. Και εκεί πέρα ο Δήμος πρέπει να διαχειριστεί με πολύ εξυπνάδα και με πολύ, θα λέγαμε, ανιδιοτέλεια και με πολύ σκέψη τα χρήματα τα οποία έχει στα χέρια του. Κοιτάξτε ποιο είναι το επίπεδο. Το 2008 τα έσοδα του Δήμου μας από τους κοινόχρηστους χώρους ήταν 700.000 ευρώ για όλους τους Δήμους. Το 2011 στον απολογισμό είχαν περιοριστεί στα μισά, 320.000. Από τα τέλη παρεπιδημούνται, ενώ το 2008 ο Δήμος είχε έσοδα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, το 2011 περιορίστηκαν στα 950.000 ευρώ. Και από τον αφιλεγόμενο φόρο πλέον και τον φθήνοντα φόρο του Διφοδό, ενώ το 2008 τα έσοδα του Δήμου ήταν 4,5 εκατομμύρια, το 2011 στον απολογισμό ήταν μόλις 3,4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η πτωτική πορεία και των χρημάτων των ίδιων πόρων προσδιορίζει και τη δυσκολία της επόμενης περίοδου. Άρα λοιπόν, δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια, δεν χρειάζονται εγωιστικές συμπεριφορές, δεν χρειάζονται στενές αντιλήψεις. Αυτό που χρειάζεται είναι ευρύτητα σκέψης, προσεκτική προσέγγιση της πραγματικότητας, πολύ σωστή διεκδίκηση αυτών που πρέπει να παίρνει ο Δήμος μας για να μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια κάπως να σταθεί στα πόδια του. Αυτή η μείωση των εσόδων του Δήμου, αγαπητοί φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, φαίνεται στις υποδομές και φαίνεται και στην όλη διαχείριση που κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή, ή όποια Δημοτική Αρχή και να ήταν. Εμείς, σαν Δημοτική Παράταξη, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον προϋπολογισμό του 2012, καταθέσαμε ένα κείμενο και λέγαμε κάποια πράγματα που είχαν σχέση με τη διεκδίκηση των τοπικών εσόδων του Δήμου μας. Το 2012 τα ίδια πράγματα. Το 2013 τα ίδια πράγματα. Να τα πω εν ολίγης έτσι γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτά που θα πω προσδιορίζουν και την αναγκαιότητα ύπαρξης συμπαράταξης ελπίδας σε πολιτικό επίπεδο στην ΚΟΚ και προσδιορίζουν ενδεχόμενες συνεργασίες με άλλες συλλογικότητες που θα υπάρχουν στο νησί μας. Πρώτα-πρώτα, όλοι γνωρίζετε την υπόθεση Μίτσι.
Εκεί η τοπική κοινωνία πρέπει να διεκδικήσει από τις μεγάλες επιχειρήσεις αυτό που της ανήκει με βάση τους νόμους του ελληνικού κράτους. Τίποτα παραπάνω. Να λειτουργήσει ο Δήμος. Δεν χρειάζονται αυτές οι υψηλού επίπεδου πελατειακές σχέσεις. Τα έγγραφα τα έχετε στα χέρια σας. Ξέρετε ότι ο όμιλος Μίτση χρωστούσε στο Δήμο μας γύρω στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν μια χρυσή ευκαιρία με την αναγκαιότητα να πάρει τις επιδοτήσεις για κάποια αναπτυξιακά έργα που έχει κάνει, να έρθει σε διεργασίες με το Δήμο και να διεκδικήσει κάποια χρήματα. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έγινε και σήμερα δεν ξέρουμε καν, γιατί δεν υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στο Δήμο μας και το μεγάλο αυτό χρεοφυλέτη για το τι θα εισπράξει ο Δήμος μας και πώς θα τα εισπράξει τα επόμενα χρόνια. Αυτή η υπόθεση έχει φτάσει στα ανώτερα διοικητικά όργανα του κράτους και στη δικαιοσύνη. Δυστυχώς δεν προχωράνε αυτά τα πράγματα, γι' αυτό ξαναγυρνάμε στην τοπική κοινωνία και λέμε. Εμείς εδώ πρέπει να συγκροτήσω μια πολύ υγιή κοινωνική ομάδα για να διαχειριστεί αυτή τη σχέση που λέγεται Δήμος και μεγάλες επιχειρήσεις στον τόπο μας, οι οποίες δραστηριοποιούνται εδώ πέρα, καλά κάνουν και δραστηριοποιούνται, αλλά ο Δήμος πρέπει να διεκδικεί αυτό που πρέπει να παίρνει από το τέλος παρεπιδημούντων, από το διφοδό, από τα τέλη καθαριότητας κτλ. Και γι' αυτό έχουμε πει ότι είναι υποχρεωτικό, δεν υπάρχει άλλη πολιτική διέξοδος από την ανακοστολόγηση των δημοτικών υπηρεσιών, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη βελτιστοποίηση της φορολογικής βάσης. Και μην μου πείτε, φίλοι μου, ότι είναι δύσκολο να πάμε και να καταγράψουμε τα ακριβή μέτρα των ξενοδοχείων και να έχει ο Δήμος κάποια έσοδα που να αντιστοιχούν σε επίπεδο ισονομίας και ισοπολιτείας αυτά που πρέπει να παίρνει. Το δεύτερο θέμα που θέλουμε να βάλουμε είναι το θέμα της δημοκρατίας στο Δήμο μας. Κοιτάξτε, δεν είναι λογικό να θέλει ολόκληρη η αντιπολίτευση να συζητήσει ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όποιο θέμα είναι αυτό, να το προβλέπει η νομοθεσία και αυτή η συζήτηση να μην γίνεται. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια της. Πρέπει η δημοκρατία να λειτουργήσει στο Δήμο μας και γι' αυτό απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει ένας κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, και αυτό θα είναι ένα επίπεδο διαπραγμάτευση όπως και το προηγούμενο θέμα με τους άλλους, έτσι ώστε να έχουμε ουσιαστικές συζητήσεις στα ουσιαστικά τοπικά προβλήματα και να παίρνονται αποφάσεις οι οποίες να δημοσιοποιούνται και να ξέρουμε πού πάμε ανά πάσα στιγμή. Και το τρίτο θέμα που θέλουμε να βάλουμε, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό θέμα, είναι πώς παράγεται πολιτικό κοινωνικό έργο από τη δημοτική μηχανή. Εδώ υπάρχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Τη σύγχυση ρόλων. Άλλο διοικητική εξουσία, άλλο δήμος, άλλο δημοτική μηχανή του Δήμου και άλλο πολιτική εξουσία. Αυτό το μιξάς που παρατηρείται εδώ πέρα, που ο Δήμαρχος είναι ενός ανδρός αρχή για όλα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση της υπόθεσης Μίτση, όπου ο Δήμαρχος υποκατέστησε την οικονομική του υπηρεσία, αυτό το πράγμα πρέπει να λήξει. Δεν είναι θέμα κεντρικών νόμων και πώς κτλ. Είναι θέμα δικό μας να στοιχειοθετήσουμε διαδικασίες ορθολογικής διαχείρισης εξουσίας που έχει ο Δήμος μας. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεχωρίσει ο ρόλος των διοικητικών με το ρόλο των πολιτικών και στις επιχειρήσεις να μπει ο ρόλος του επιστημονικού management, της διαχείρισης δηλαδή με σύγχρονους όρους. Και μπροστά σε αυτή την ιστορία που λέγεται αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης τοπικής εξουσίας, εμείς ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει μια σύγκληση, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τον παλιό τρόπο. Το παλιό δημαρχοκεντρικό σύστημα, όπου ο κάθε δήμαρχος διόριζε δεξιά και αριστερά τους δικούς του ανθρώπους, μάλιστα αυτά τα πράγματα γινόταν και αντικείμενο υποσχέσεων προεκλογικών, έχει λήξει εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, με αυτά τα θέματα, εμείς νομίζουμε ότι έχουμε καταθέσει ένα ισχυρό στίγμα στην τοπική κοινωνία για το τι είμαστε, τι θέλουμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποια πράγματα στον αέρα. Πιστεύουμε ότι άλλοι μπορεί να έχουν τη διάθεση, αλλά όμως δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Εμείς θέλουμε αποτέλεσμα. Θα συμβληθούμε λοιπόν και θα συνεργαστούμε με κάποιους άλλους ανθρώπους εφόσον διασφαλιστεί μια αποτελεσματική διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων στον τόπο μας και η οποία να σέβεται και τους πολίτες και τις δημοκρατικές διαδικασίες και το περιβάλλον, το οποίο και τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης, και αυτό που θα γίνει τα επόμενα χρόνια είναι ότι ένα μοντέλο ανάπτυξης που έχει σχέση με την ισχυροποίηση της συγκέντρωσης και της συγκεντροποίησης του κεφαλαίου στις μεγάλες επιχειρήσεις και των κερδών, τότε οι επιχειρήσεις, εάν δεν νιώθουν ότι υπάρχει μια δημοτική αρχή η οποία σκέφτεται το περιβάλλον, σκέφτεται τους φυσικούς πόρους, σκέφτεται το νερό, σκέφτεται το αύριο αυτού του τόπου, τότε η επόμενη πενταετία θα είναι δραματική. Επειδή λοιπόν τα πράγματα είναι σε εξέλιξη, επειδή αλλάζουν, εμείς δηλώνουμε παρόν σε αυτές τις εκλογές
και δηλώνουμε και ανοιχτοί για συνεργασίες και συμπράξεις, ακόμα και εκλογικού επίπεδου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό καλό και να εξυπηρετηθούν τοπικές κοινωνικές υποθέσεις, οι οποίες λιμνάζουν και το ξέρετε πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σας.